Ή, εγώ θα έλεγα, εσείς που είστε στην πιο σκληρή γραμμή, δεν παίρνετε το μήνυμα από απέναντι. Τι θα κάνετε? Ναι, να ξεκαθαρίσω λίγα και να πω μερικές κουβέντες για αυτό το οποίο τέθηκε και από τον κύριο, με το ερώτημα του κύριου οικονόμου. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα δεν επιχαίρει κανένας, και ιδιαίτερα εμείς, με το θρίαμβο των αγορών απέναντι στην πολιτική. Είναι κάτι το οποίο θα το πληρώσει η πολιτική, ανεξάρτητα αν έχουμε τις διαφωνίες. Ναι. Έτσι, το λέω καθαρά, δεν επιχαίρουμε με αυτό το οποίο έγινε. Απ' τη μία μεριά είχαμε μια κυβέρνηση η οποία προσπάθησε να το παίξει λύκος, ενώ στην ουσία ήταν αρνάκι. Αυτό είναι ένα θέμα δικής της στάσης, αλλά το θέμα των αγορών είναι καθαρά και είναι προανάκρουσμα και για μας. Ναι, αλλά είχατε διαφωνία επ' αυτού. Είναι προανάκρουσμα και για μας. Mm. Σας το λέω αυτό έντοιμα και το ξέρουμε, αλλά θα ακολουθεί μια διαφορετική. Ναι, μια διαφορετική στάση από την πλευρά μας. Πιστεύουμε ότι μπορεί να κάμψει, ας το πούμε, και οι συμμαχίες που πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια άλλη διαπραγματευτική στάση. Αλλά εδώ να ξεκαθαρίσουμε, εν πάση περιπτώσει, την ουσία του προβλήματος. Ήταν ένας ατυχής χειρισμός ή μια επικοινωνιακή λογική που επιδίωξε να κάνει η κυβέρνηση και επέτυχε σε αυτό, αλλά είναι η ουσία του προβλήματος. Η ουσία είναι ότι αυτό το μνημόνιο, το πρόγραμμα, δεν είναι το πώς θα φύγουμε, είναι ότι το ίδιο έχει δημιουργήσει απίστευτα προβλήματα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Άρα. Ήταν λάθος το ίδιο το πρόγραμμα. Mm. Και πέρα από το γεγονός ότι το χρέος παραμένει πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πριν, τα δημοσιονομικά κάπως μπορεί να συμμαζεύτηκαν, αλλά η ύφεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, εξοντώθηκε η ελληνική κοινωνία και όχι όλοι. Τρέψτε μου να πω. Διότι ο κόσμος μπορεί να καταλάβει όταν ο ίδιος χάνει 50% του εισοδήματός τους και οι εθνικοί εργολάβοι αυξάνουν τα διόδια κατά 100% πάλι και παίρνουν για άλλα. Δεν είναι πάλι τα ίδια. Δεν είναι πάλι τα ίδια. Πάμε στα ονόματα πάλι και ψαχνόμαστε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το πρόγραμμα είναι αποτυχημένο. Άρα πρέπει να αλλάξει ριζικά η πολιτική. Η κυβέρνηση τι επιχειρεί να κάνει? Επιχειρεί να βαφτίσει τα ίδια μέτρα με άλλο όνομα. Τα ίδια μέτρα. Δηλαδή, το πρόγραμμα υποτίθεται τα 1000 προαπαιτούμενα υπάρχουν και υπάρχει διαδικασία της εφαρμογής τους και της συμφωνίας τους. Και εσείς αυτό μπαίνετε το οποίο... σε διάλογο, κύριε Καλύβη, με την κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας μίνιμουμ συνεννόησης σε 5 πράγματα. Όπως είδαμε, για παράδειγμα, να είστε σε μια γραμμή σωστή και σοβαρή για τα εθνικά θέματα με αφορμή τους Τούρκους. Να προσέξουμε κάτι. Και λέω, εδώ μπαίνετε σε αυτήν. Ακούγονται κάποιες φωνές και από το χώρο σας. Να προσέξουμε κάτι. Είναι άλλο το πράγμα της συνεννόησης. Συνεννόηση πάντα πρέπει να υπάρχει. Αλλά η συνεννόηση πρέπει. Προσέξτε πάντα. Κάτι. Όχι, υπάρχει ένα πνίγουνε. Γενικό θέμα. Μα οι πολιτικές δυνάμεις, ανεξάρτητα τις πολύ χοντρές διαφωνίες που έχουν, πάντα πρέπει να συνεννοούνται και η Βουλή είναι ένας χώρος συνεννόησης. Αλλά είναι άλλο πράγμα αυτό. Και άλλο να έχεις μια εντελώς διαφορετική πολιτική πρόταση. Η πρότασή μας δεν τέμνεται σε κάποια σημεία με την Νέα Δημοκρατία. No. Δύο, άλλο τα εθνικά θέματα, που εκεί προφανώς θα πρέπει να δεις με άλλους όρους να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή έχεις ένα σκληρά ταξικό πολιτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται, δεν έχει σημεία επαφής. Πρέπει να αλλάξει ριζικά. Και στο θέμα του χρέους πρέπει να υπάρξει διαγραφή. Το λέμε καθαρά. No. Έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή. Δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα χωρίς διαγραφή ενός μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Κοιτάξτε κάτι. Φωνές ακούγονται από παντού. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι της Ελλάδος, όπως δεν ήταν και πριν. Βλέπετε τι γίνεται στην Ιταλία. Το πρόβλημα των τραπεζών. Το κόμμα στη Γερμανία συμφωνεί, κύριε Καλύβη. Βεβαίως συμφωνεί. Συμφωνεί και με το θέμα. Πότε σας το είπα αυτό, γιατί δεν το μάθαμε. Με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων συμφωνεί. Εμείς λοιπόν μιλάμε για διαγραφή χρέους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι θα υπάρξει 27 διαγραφή. 27 κράτη θα συμφωνήσουν φυσικά. Σε διαγραφή. Γιατί λέτε ψέματα, αυτό ακούστε είναι το θέμα. Κάτι, ακούστε κάτι, αγαπητέ. Προφανώς, όταν βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος και λένε ότι είναι βιώσιμο το χρέος και απλά θα πάρουμε ένα πιστοποιητικό, είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να κάνουν καμία διαπραγμάτευση. Εμείς λοιπόν λέμε και θα επιμείνουμε ότι θα υπάρξει διαγραφή. Δεν ισχύει αυτό. Θα απαιτήσουμε διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Θα πάρουμε όλα τα μέτρα για να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα εγγράψουμε στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα εγγράψουμε στον κρατικό προϋπολογισμό τις απαιτήσεις από την Γερμανία λόγω των γερμανικών αποτυπωμάτων. Στον κρατικό προϋπολογισμό θα υπάρξει μια εντελώς διαφορετική διαπραγμάτευση. Μα είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά? Μονομερός κάθεστε και λέτε ότι θα κάνετε μονομερείς ενέργειες. Πέρα από όλα αυτά. Σας λέω, μονομερείς ενέργειες. Ακούστε κάτι, και μετά λέτε τι φταίει και οι αγορές αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Είδες που με διακόπτει ο λόγος. Προς Θεού δηλαδή. Έκανε συγκρίσεις προηγουμένως και με διακόπτει τώρα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το θέμα της μονομερούς ενέργειας. Κοιτάξτε κάτι, να διευκρινίσουμε λιγάκι.
Θέλει λίγο διευκρίνηση. Κανένας δεν διαγράφει μονομερώς το χρέος. Προφανώς. Το χρέος διαγράφεται με συνεννόηση. Αυτό κάνουν όλες οι χώρες. Ναι. Είναι άλλο πράγμα τα μέτρα που θεωρητικά έχει κάποιος στη φαρέτρα του. Δεν λέω ότι το υιοθετείς. Μπορεί να μην το κάνεις καθόλου. Να γίνω λίγο πρακτικός. Βεβαίως. Η χώρα έχει ανάγκες, τις οποίες εσείς θεωρείτε ότι είναι ακόμα περισσότερες, γιατί πρέπει να αποκατασταθούν και μερικές αδικίες κτλ. Η χώρα, ενώ η κοινωνία έχει ανάγκες. Χρηματοδοτικές ανάγκες. Λεφτά που πρέπει να πέσουν στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, στις πιο αδύναμες κατηγορίες, στην ανάπτυξη κτλ. Ναι, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και εσείς λέτε ότι αυτό μπορεί να τροφοδοτηθεί εάν κάνουμε μια ρύθμιση του χρέους. Δηλαδή, αντί να πληρώνουμε τον χρόνο, ξέρω εγώ, 10, να πληρώνουμε 4, 3 ή καθόλου. Λοιπόν, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Ή να μην υπάρξει συμφωνία και να το κάνει κανείς μονομερός. Εάν υπάρξει μια συμφωνία, σημαίνει ότι συμφωνούν και τα δύο μέρη. Εσείς μπαίνετε στη διαδικασία ώστε να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα, το δικό σας πρόγραμμα, με χρήματα μέσα από μια συνεννόηση με τους εταίρους που να λέει, παιδιά, τι χρέος έχουμε, 178%. Μάλιστα. Θα κάνουμε μια συνεννόηση να το πάμε, ξέρω εγώ, 500 χρόνια μπροστά και στο ενδιάμεσο θα πληρώνουμε λίγο-λίγο και επομένως θα μας περισσεύουν κάθε χρόνο 5 από εκεί που θα πρέπει να πληρώνουμε 10. Ή θα πείτε, εγώ παιδιά, άμα δεν μου κόψετε 80% του χρέους για να μην πληρώνω δεν τίποτα κάθε χρόνο, δεν πληρώνω. Εντάξει, τώρα πάμε. Αυτό είναι η συνεννόηση που λέμε. Και μετά να κρίνουμε και από αυτούς εδώ, θα πάρει σε συνεννόηση ή αντί να πληρώνουμε 10, να πληρώνουμε 9,5. Εντάξει, κύριε Λιτζή, δεν μπορεί να αυτή είναι πρακτικά, γιατί αλλιώ δεν το χρηματοδοτήσουμε το έργο το πρόγραμμα. Ούτε είναι σωστό τώρα αυτή τη στιγμή να. Το κάνω λίγο μπακάλι, καλά έτσι. Να το ρωτάτε και εγώ να σα απαντάω για την εξέλιξη τη διαδικασία διαπραγμάτευση. Δεν είναι σωστό. Είναι άπειρε. Να αποκαλύψουμε τα όπλα μα στην πράξη αυτή. Όχι, λέω στην πράξη. Θα συναντήσει μετά που θα πάνε. Θα συναντήσει πολλέ και δυσκολίε και πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα προδιαγράψει. Μα εδώ, κύριε Καλή, λοιπόν, διαθέθησα το ζήτημα και σωστά πάθησε ο Δημήτρης. Το ζήτημα της συνεννόησης. Δηλαδή, εάν πάει η πολιτική ηγεσία της χώρας, λέω εγώ, αν μπορεί να το κάνει. Να πάει η πολιτική ηγεσία της χώρας, απ' τα βάλει κάτω και να πει, ρε παιδιά, εμείς πρέπει του χρόνου να πληρώσουμε ένα καρό λεφτά. Δεν μας παίρνει να τα πληρώσουμε αυτό το ένα καρό λεφτά. Ξέρουμε πόσα είναι αυτό το ένα καρό λεφτά. Δεν μας παίρνει. Και λένε όλοι ότι δεν μας παίρνει. Λοιπόν. Εδώ ψηφίζει Τσίπρα, άλλο και βγαίνει καμένο από κάτω. Μπορεί να μας πείτε να είστε συγκεκριμένοι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε ραντεβού στα τυφλά. Αυτό το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ούτε στην TV δεν παίζεται πια. Κοιτάξτε, το κόψαν. Κοιτάξτε κάτι. Τώρα αυτό που λέτε είναι τραβηγμένο. Αυτό που έχει διαπιστώσει ο κόσμο είναι ότι ψήφισε Σαμαρά αντιμνημονιακό και του βγήκε ούλτρα μνημονιακό. Αυτό έχει διαπιστώσει ο κόσμο. Ο κίνδυνο θεωρητικά μπορεί να πει κάποιο ότι υπάρχει και με εμά. Όλα. Εντάξει. Εμείς θα δοκιμαστούμε. Δεν λέμε ότι θεωρητικά ναι, είμαστε καλύτεροι. Δεν είμαστε για πειράματα τώρα, πρέπει... κύριε Καλύβη. Εδώ κάνατε με συγχωρείτε. 40 χρόνια, κύριε Οικονόμου, ψήφιζε ο ελληνικός λαός. Ναι, και με τον οδηγήσα στον κρεμό. Εδώ, σε πολλές τι λέμε εντάξει. Τώρα. Δηλαδή την καταστροφή την έχει υποστεί. Λοιπόν. Άρα σου λέει και μια μικρή ακόμα δεν χάλασε. Όχι, δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω ότι σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πω. Αυτά τα οποία είπε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη δεν έχουν σχέση με το θέμα του χρέους. Λέμε ότι αυτό το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Δεν θα χρειαστεί ούτε αύξηση των ελλημάτων κτλ. Μπορούμε να το καλύψουμε. Από εκεί και πέρα όμως ταυτόχρονα λέμε ότι αυτό δεν μπορεί να αποδώσει σε βάθος αν δεν στηριχτεί ταυτόχρονα στην ανάπτυξη και αν δεν στηριχθεί στην μείωση των οφειλών λόγω του χρέους. Και θα σας προσθέσω ακόμα, ότι χρειάζεται και με γενναία, μπορούμε να το όχι χρηματοδότηση, όχι χρηματοδότηση, μεταβιβάσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το συνολικά οικονομικό πρόβλημα. Μια κουβέντα, κύριε Τέλειο, να κλείσουμε με εσάς. Μια κουβέντα. Εγώ θα έλεγα, θα ήταν χρήσιμο για την άποψή μου να μιλήσει ακόμη ο κύριος Καλύβης. Γιατί? Για να αποδειχθεί έτσι απόλυτα η ένδια των επιχειρημάτων. Ήδη έχουμε προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Την αφορισμό ήδη, εντάξει, ο κόσμος ήδη καταλαβαίνει έχουμε τώρα. Προσγειωθεί στην πραγματικότητα. Πριν από ένα χρόνο βγήκαμε με ικανοποιητικό τρόπο στις αγορές. Πριν από μερικούς μήνες, ένα γεγονός, η κατάρρευση μιας πορτογαλικής τράπεζας, μας έδωσε ένα μήνυμα. Δεν το προσλάβαμε σωστά. Τώρα πήραμε ένα, όλοι οι Έλληνες και όχι μόνο η κυβέρνηση, ένα πολύ σκληρό μήνυμα. Το οποίο μας προσγειώνει και μας εξαναγκάζει να δούμε την πραγματικότητα όπως έχει. Ποια είναι η πραγματικότητα? Είμαστε σε μια άλλη περίοδο.